Μαύρη μέρα για τον Παναγιάλιο, η χθεσινή, καθώς ο φίλαθλος κόσμος ζει ξανά μέρες του 2003, όταν η ομάδα υποβιβάστηκε στην Δέλτα Εθνική λόγω οικονομικών οφειλών και κρυμωτήτων. Αυτή τη φορά οι διοικούντες στην ομάδα, την τελευταία αγωνιστική περίοδο, κατέθεσαν, σύμφωνα με την ΕΠΟ, πλαστή φορολογική ενημερότητα κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Χθες το πρωί, η αρμόδια Επιτροπή Μεταγραφών της ΕΠΟ, όπου παραπέμφθηκαν πάνω από 10 ομάδες της Β και Γ εθνικής κατηγορίας με ανάλογες κατηγορίες, παραπέμπει τον Πανεγιάλιο, τον Ασπρόπυργο, τον Νέαντα Σαλαμίνας και την Καρδίτσα στην Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ με το ερώτημα του υποβοβασμού στη Δέλτα Εθνική, έχοντας διακρίνει δόλο εκ μέρους των παραγόντων των ομάδων και έχοντας ήδη επιβάλει πρόστιμα αλλά και έχοντας προβεί και σε ανακλήσεις δελτίων παικτών. Ειδικά για τον Πανεγιάλιο ανακλήθηκαν τα δελτία των παρακάτω παικτών που μεταγράφησαν τον Ιανουάριο, ενώ το τσουχτερό πρόστιμο ανέρχεται στα 50.000 ευρώ, βάσει του άρθρου 34. Έτσι λοιπόν ανακλήθηκαν τα δελτία των Χρυσάφη Γιάννη, Χαϊκάλη Γεράσιμου, Παπαδόπουλου Παναγιώτη, Αργυρόπουλου Κωνσταντίνου, Γκίκα Δημητρίου, Χρόνη Βασιλείου, Μπαλτιμά Ιωάννη, Τριανταφυλάκη Νικολάου, Γραμματικόπουλου Γεώργιο και Γιαννίκο Βασίλειο. Τα χειρότερα αναμένεται να έρθουν μετά τη συνεδρία τη Γενική Συνέλευση τη ΕΠΟ, καθώ μετά και το δεδικασμένο του Ηρακλή, πολύ δύσκολα θα αποφευθεί ο υποβιβασμό στη ΔΕΛΤΑ Εθνική και μάλλον δεν θα πρέπει να ελπίζει κανεί αυτό το ενδεχόμενο. Η ποινή φυσικά είναι εφέσιμη, όμω το αποτέλεσμα βέβαιο μετά και τι εξελίξει στον χώρο των στημένων παιχνιδιών και των συλλήψεων και προσαγωγών των τελευταίων ημερών. Βεβαίω προκύπτουν και ποινικέ ευθύνε για του παράγοντε των ομάδων που πλαστογράφησαν δημόσια έγγραφα, κάτι που προφανώ θα αποφασίσει ο αρμόδιο εισαγγελέα. Αυτές είναι δραματικές εξελίξεις για τους μελανόλευκους, με τους φιλάθλους ήδη να καταφέρονται εναντίον της διοίκησης και να τους κατηγορούν ευθέως για το διασυρμό του Πανεγιαλίου σε πανελλαδικό επίπεδο.